Αττική γη. Η αξία της κτηνοτροφίας. Οι φυσικοί πόροι και οι απεριόριστες δυνατότητές τους. Η σοφία της γνώσης για όλες τις σύγχρονες καλλιέργειες στη Farmer Expo Ελλάς. 18 έως 20 Οκτωβρίου 2014 στο ΜΕΚ Παιανίας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και γίνε μέρος της επιτυχίας. Farmer Expo Ελλάς. Μαζί καλλιεργούμε το μέλλον. Η Ελλάδα πάει Λονδίνο. Μια ιστορική συνάντηση των ελληνικών επιχειρήσεων με επιλεγμένους επαγγελματίες του εξωτερικού και πλήθος κόσμου. Δηλώστε τώρα συμμετοχή. Διοργάνωση έκθεσης Greek Agora Expo. Η 79η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκέντρωσε και φέτος, όπως και κάθε χρόνο, το ενδιαφέρον δεκάδων επισκεπτών και εκθετών. Παραγωγοί, μεταποιητές, αλλά και γενικότερα όσοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, είχαν την ευκαιρία σε ένα ολόκληρο περίπτερο να εκθέσουν τα προϊόντα και να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Στη Νέα Αγχίαλο Θεσσαλονίκης λειτουργεί η Ορτηγία, μία βιολογική, σύγχρονη και κάθετη μονάδα εκτροφής πτερωτών θυραμάτων. Στη μονάδα εκτρέφονται κυρίως ορτίκια, τα οποία ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί είτε ως ζωντανά πτηνά, είτε ως νοπό κρέας. Τα αυγά του ορτικιού είναι πλούσια σε διατροφική αξία και μαγειρεύονται όπως όλα τα αυγά. Αλεξανδρία, εσείς δραστηριοποιήσα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Νέας Αγχιάλου. Έχετε μία πρώτη μονάδα εκτροφής ορτικιών. Θα ήθελα καταρχάς να πούμε κάποια πράγματα για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για την απόφασή σας να ασχοληθείτε με αυτό το ιδιαίτερο πτηνό το ορτίκι. Βεβαίως. Η ιδέα ξεκίνησε από χόμπι το 2010. Ασχολήθηκα με την εκτροφή του ορτικιού, είδα ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση όσο αφορά στη διατροφή των πτερωτών θυραμάτων και έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με την εκτροφή αυτών των πουλιών. Η εκτροφή τους είναι σχετικά εύκολη λόγω του ότι παράγουν αρκετά αυγά όλο το χρόνο. Και από εκεί και πέρα δεν θέλει και μεγάλο χώρο εγκαταστάσεων όπως είναι το κοτόπουλο ή κάποια άλλα είδη εκτροφής διαφόρων άλλων πτηνών. Το ορτίκι το διαθέτεται μόνο ως πτηνό, το διαθέτεται και ως προϊόν, διαθέτεται και τα αυγά του, να μιλήσουμε λίγο δηλαδή για τα προϊόντα. Το ορτίκι, εμείς καταρχήν εκτρέφουμε το ορτίκι, το διαθέτουμε στην αγορά και σαν ζωντανό θύραμα, έτσι ορτίκι, φασιανό και πέρδικα, και από εκεί και πέρα η μονάδα έχει υλοποιήσει ένα σύγχρονο σφαγείο, το οποίο ακολουθεί πάντα τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ήταν αναπόφευκτο κομμάτι της επιχείρησης να δημιουργηθεί και ένα αυτόματο σφαγείο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νοπού κρέατος και όχι μόνο. Όπως έχουμε συντάξει και ένα
συσκευαστήριο για να συσκευάζουμε τα αυγά, να τα μεταποιούμε. Δηλαδή, ό,τι παράγωγο υπάρχει από το ορτίκι, είτε λέγεται αυγό είτε κρέας, μπορούμε και το διαθέτουμε στην αγορά. Γιατί να πάρει κάποιος το ζωντανό ορτίκι να το εκτρέψει? Οι λόγοι είναι πολλοί. Μπορεί να το πάρει κάποιος απλά και μόνο για αντί να έχει ένα καναρίνι στο σπίτι του, στο μπαλκόνι του, να έχει ένα ορτίκι 2, 3, 5 και να τρώει και τα βουλάκια του καθημερινά, φρέσκα, σε ένα αντίστοιχο κλουβί καναρινιού. Από εκεί και πέρα μπορεί να τα βάλει στον κήπο του, μπορεί να τα βάλει στο χωράφι του. Τα αυγά του ορτικίου έχουν πάρα πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Όπως και το κρέας του ορτικίου διαφέρει από οποιαδήποτε άλλο είδος κρέατος. Να δούμε λίγο τη διατροφική τους αξία, τόσο το αυγό όσο και το κρέας. Βεβαίως. Έχει καταρχήν πενταπλάσεις βιταμίνες και χνοστοιχεία από οποιοδήποτε άλλο αυγό, σαν αυγό ορτικίου. Κάνει καλό στη μνήμη, στο ανοσοποιητικό το σύστημα, στο μεταβολισμό του σώματος, του οργανισμού μας δηλαδή. Έχει καθιερωθεί σε κάποια, στην Ιαπωνία συγκεκριμένα, σαν υποχρεωτική τροφή σε όλα τα νήπια και νοσοκομεία της χώρας, που αυτό από μόνο του λέει πολλά για τη σύσταση και τις ιδιότητες του αυγού του ορτικίου. Τα αυγά τα βρίσκουμε και συσκευασμένα, δηλαδή μπορούμε να βρούμε τα αυγά σας και σε κάποιους χώρους, σε σούπερ μάρκετ, σε μαγαζί με προϊόντα ντελικατέσεν. Πλέον κυκλοφορούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ πανελλαδικώς. Συνεργαζόμαστε δηλαδή με όλα τα σούπερ μάρκετ, οπότε μπορεί να τα βρει ο καταναλωτής σε οποιοδήποτε ράφι, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ πλέον, καθώς και το κρέας του ορτικίου δηλαδή, σε κρεοπολία, σε σούπερ μάρκετ, σε όλη την Ελλάδα. Είναι ωστόσο ένα προϊόν που δεν το γνωρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι σχετικά καινούριο το νοπό κρέας και το αυγό. Πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα ανταπόκριση? Καινούριο δεν θα έλεγα. Ορτίκι υπήρχε από πολλά χρόνια πριν. Απλά ο κόσμος και η νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα δεν επιτρέπει ή δεν έχει επιτρέψει και λόγω του μέγεθους και της τιμής, σε σύγκριση με την τιμή, δεν επιτρέπει την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, και ειδικά τώρα με την κρίση, να το πλησιάσει. Το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει το ορτίκι, αλλά καθώς και το αυγό, ότι τρώγεται. Και εδώ από την έκθεση που βρισκόμαστε, καθημερινά συναντάμε την άγνοια του κόσμου γύρω από το θέμα της εκτροφής, του φαγητού, του ορτικιού και του αυγού του. Τα αυγά του ορτικιού είναι μικρά. Είναι μικρά, ναι. Και μπορεί κάποιος παίρνοντάς τα να τα μαγειρέψει όπως ακριβώς μαγειρεύει και το αυγό του. Βεβαίως, μαγειρεύεται όπως όλα τα υπόλοιπα αυγά, στον χρόνο και στον τρόπο μαγειρέματος. Είτε για τηγανιτό, είτε για βραστό, είτε να κάνει μια ομελέτα, είτε οτιδήποτε άλλο γκουρμέ θα το έλεγα. Είτε ξενοδοχεία, είτε σεφ, είτε οποιοδήποτε άλλο μπορεί να το δουλέψει και να το ευχαριστηθεί, ας πούμε. Υπήρξαν μάλλον μεγάλες απαιτήσεις για να φτιάξει αυτή τη μονάδα ορτικιών που έχετε. Όπως κάθε άλλη δουλειά, έτσι και μια πτηνοτροφική επιχείρηση χρειάζεται μεγάλη υπομονή, μεγάλα κεφάλαια και όρεξη, πάρα πολύ όρεξη και προσωπική απασχόληση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχουν σκέψεις να εξάγετε το προϊόν ή μήπως το εξάγετε ήδη? Βεβαίως, όχι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να το εξάγουμε. Αλλά επειδή την δουλειά την πηγαίνουμε βήμα-βήμα, θέλουμε να πατάμε σταθερά, είναι στα αμέσως επόμενα σχέδιά μας, σύντομα κιόλας, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες συνεργασίες με το εξωτερικό, σε διάφορες χώρες του κόσμου. Προσανατολίζεστε κάπου συγκεκριμένα που έχετε δει τη ζήτηση στο ορτίκι, ίσως και σε προϊόντα με περισσότερη διατροφική αξία να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση? Γενικά σε πολλές χώρες του κόσμου,
Η διατροφή του ορτικιού είναι βασικό πιάτο, θα το έλεγα. Το τρώνε πάρα πολύ και το αυγό και το ορτίκι. Οι περισσότερες χώρες βέβαια που το προτιμάνε είναι οι αραβικές χώρες, η Ινδία και διάφορες άλλες χώρες οι οποίες παντού γίνεται αυτό, εν πάση περιπτώσει. Παντού το προτιμάνε, παντού το τρώνε το ορτίκι. Και στην Ευρώπη εδώ πάνω, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, όλα τα κράτη, εν πάση περιπτώσει. Εκτός των σούπερ μάρκετ μπορεί να σας βρει κάποιος ίσως και μέσω διαδικτύου να κάνει κάποια παραγγελία. Βεβαίως, έχουμε ιστοσελίδα, από εκεί πέρα μπορεί να μαθαίνουν και να ενημερώνονται για τα νέα της εταιρείας. Μέσω Facebook υπάρχει σελίδα, υπάρχει μια ομάδα. Όλα τα νέα της εταιρείας μπορούμε να τα βρούμε στη σελίδα μας και να μάθουμε ακριβώς τι θέλουμε και να παραγγείλουμε απευθείας και από εμάς, όπως κάνουμε παραδόσεις σε πολύ κόσμο. Η οικογένεια με παράδοση στα αυγά Κότας, η Τσακίρης Family, αποφάσισε φέτος να επεκταθεί και στο χώρο των Δημητριακών. Τα Δημητριακά έρχονται σε καλέσθητες συσκευασίες και υπόσχονται ποιότητα και διατροφικά ωφέλη, ενώ τα αυγά με παράδοση 40 ετών κάθε χρονιά δεν σταματά να μας εκπλήσουν. Την εταιρεία, η οποία έχει πολύ μεγάλη παράδοση στον χώρο. Βεβαίως. Θα ξεκινήσουμε από το 1963, όπου γεννήθηκε και η αυγά Τσακίρη από τον παππού μου, τον Παύλο Τσακίρη, και πήγε μετέπειτα στον πατέρα μου, στον αδερφό μου και σε μένα αντίστοιχα. Τα αυγά Τσακίρη εξειδικεύονται σε ειδικά αυγά, σε ωμέγα 3, βιολογικά και ελευθέρας βοσκής, αλλά έχουμε και συμβατικά αυγά, τα οποία τα προμηθεύουμε στην αγορά. Επιπλέον συνεργαζόμαστε και με άλλους παραγωγούς όπου, από την Εχορούδα, από την περιοχή μας, και διαθέτουμε τα αυγά τους στην αγορά. Το αυγό έχει μεγάλη διατροφική αξία. Πιστεύετε ότι το γνωρίζει πλέον αυτό ο κόσμος? Πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να διαβάζει περισσότερο για το αυγό, να ψάχνει τι δίνει στον οργανισμό, τι βιταμίνες υπάρχουν. Πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος άρχισε να ενημερώνεται για το αυγό. Τα ειδικά αυγά σας, τα αυγά με ωμέγα 3, τα βιολογικά, χαίρουν ανταπόκριση από τον κόσμο? Τα βιολογικά είναι ένα κομμάτι που υπήρχε ανάπτυξη στο παρελθόν προ-κρίσης. Πλέον υπάρχει μια σταθερή πελατεία, οι οποίοι εμπιστεύονται και βασίζονται στα βιολογικά προϊόντα. Αλλά υπάρχει ανταπόκριση και στα ωμέγα 3, τώρα σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και μαθαίνει και τα ωμέγα 3, τα οποία βοηθούν στην χοληστερίνη του οργανισμού. Και εσείς ανά περίοδο, ανά σεζόν, βλέπουμε ότι κάνετε και κάποια νέα, κάποιες καινοτομίες όσον αφορά τις συσκευασίες. Τώρα βλέπουμε ότι έχετε εδώ πέρα στην έκθεση ένα χώρο με τα Egg Play. Τα Egg Play, ναι. Τα Egg Play είναι μια καινούργια συσκευασία. Την έχουμε φέρει στην Ελλάδα. Είναι μια συσκευασία η οποία έχει σαν στόχο να εξοικειωθεί το παιδί με το αυγό. Δηλαδή δίνει δυνατότητα στη μαμά να φέρει το παιδί της πιο κοντά με το αυγό, να το τρώει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. Thank you.
παιδιά εδώ πέρα πώς είδατε την ανταπόκριση? Έχετε φτιάξει σχεδόν έναν μίνι αγρό ώστε να μάθουν πώς ξεκινάει η διαδικασία του αυγού από την κότα μέχρι και τη συσκευασία του. Ναι, έχουμε εδώ πέρα τις κοτούλες μας, τις οποίες καθημερινά βλέπει ο κόσμος πώς τρέφονται, πώς μεγαλώνουν σιγά σιγά. Έχουμε τις κλώσσες μας, έχουμε κάνει ένα πάρκο, έχουμε με πάπιες. Δείχνουμε δηλαδή την πορεία του αυγού κατά κάποιο τρόπο. Επίσης έχουμε και τον παιδότοπό μας που τα παιδάκια μπορούν να παίξουν με την καινούργια συσκευασία Engplay, να χτίσουν κάστρα, σπιτάκια και να δουν τη χρηστικότητα οι γονείς του Engplay. Αντίστοιχα μπορεί να έρθει και κάποιος στις εγκαταστάσεις σας, ίσως κάποια σχολεία ή οικογένειες και να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις σας στην Νεοχορούδα. Βεβαίως, στην Νεοχορούδα είναι όλες οι εγκαταστάσεις μας. Μπορεί ο καθένας να έρθει να μας επισκεφθεί και να δει την διαδικασία που ακολουθούμε από την παραγωγή στην εμπορία και στην διάθεση των αυγών στα καταστήματα. Ναι, τα αυγά σας πού μπορεί να τα βρει κάποιος εκτός από τη δικιά σας την επιχείρηση? Τα αυγά μας βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε Βόρεια Ελλάδα και σιγά σιγά επεκτηνόμαστε με ιδιόκτητα φορτηγά, ιδιόκτητο δίκτυο διανομών. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και στα μικρότερα σημεία πώλησης. Τώρα πλέον έχετε ξεκινήσει και μία προσπάθεια, έχετε μάλλον επεκταθεί και στον χώρο των Δημητριακών, δημιουργώντας έτσι και την Τζακίρις Family. Να δούμε κάποια πράγματα για την καινούργια αυτή προσπάθεια της εταιρείας. Βεβαίως. Μετά από πολύ μεγάλη έρευνα στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά, καταλήξαμε να μπούμε στον χώρο των Δημητριακών και να δημιουργήσουμε την Τζακίρις Family. Η Τζακίρις Family απαρτίζεται από την αυγά Τζακίρι και από τη Λεπετή Ντεζενέ, όπου είναι η καινούργια σειρά των Δημητριακών μας. Είναι 14 κωδικοί, όπου έχουμε κωδικούς για όλες τις ηλικίες, για μικρά παιδιά, για ενήλικες, προϊόντα, για ειδικά προϊόντα, χωρίς γλουτένη, ολικής άλεσης. Νομίζω ότι καλύπτουμε όλη την γκάμα των προϊόντων για όλες τις ηλικίες. Πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια? Ξεκίνησε πολύ λίγο, έχει ένα μήνα που έχουμε βγει στην αγορά. Η Λεπετή Ντεζενέ δημιουργήθηκε, στόχος της είναι να δώσουμε στον καταναλωτή την κορυφαία ποιότητα, μια όμορφη ρετρό αισθητική, το packaging που λέμε, και την καλύτερη δυνατή τιμή. Από την έρευνά σας, τι είδατε ότι θέλει η αγορά? Η αγορά πιστεύω ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το εγχείρημα που κάναμε με τα Δημητριακά. Οι συσκευασίες έχουν ρετρό στυλ και τραβάνε πολύ τα βλέμματα που είναι τώρα της μόδας. Από άποψη ποιότητας, ο κόσμος έχει καταενθουσιαστεί, διότι βγάζουμε και κάποια καινούργια προϊόντα στην αγορά, όπως είναι τα κανελάκια που είναι με κανέλα, που είναι εξαιρετικό προϊόν, όπως είναι τα γκρανόλα, ένα προϊόν το οποίο ξεκινάει να αναπτύσσεται τώρα στην Ελλάδα. Και επίσης τα χωρίς γλουτένη, προϊόντα χωρίς γλουτένη που έχουμε δύο μπάρες και ένα παραδοσιακό corn flakes, το οποίο είναι για άτομα που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη και ψάχνουν να βρουν προϊόντα χωρίς γλουτένη και δεν μπορούν. Πλέον θα είμαστε στην αγορά, θα είμαστε στα σούπερ μάρκετ και θα μπορέσουν να μας βρούνε. Πού μπορεί να σε βρει πλέον τώρα κάποιος? Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να βρει τα Δημητριακά σας, ή έχει ξεκινήσει επέκταση και σε όλη την Ελλάδα? Ξεκινήσαμε τώρα. Αρχικά σε λίγες μέρες θα είμαστε στον Μασούτη, στα καταστήματα του Μασούτη και σε μικρότερα σημεία πώλησης, σε μικρότερες αλυσιδίτσες όπως τα Family, Smart Dice και άλλες αλυσιδίτσες. Και σιγά σιγά ελπίζουμε να κατεβούμε και προς νότια. Εδώ πέρα στην έκθεση, τι αντιδράσεις ακούτε από τον κόσμο που δοκιμάζει τα Δημητριακά σας? Ο κόσμος πιστεύω ότι εντυπωσιάζεται με τα Δημητριακά, γιατί έχουμε κάνει, όπως σας είπα και πριν, μια έρευνα αγοράς. Κάναμε επιλογή από τα καλύτερα προϊόντα που υπάρχουν. Δηλαδή, η συλλογή μας απαρτίζεται από τα πιο καλά και ποιοτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά και αντίστοιχα στην ελληνική.
σκοπεύετε να τα εξάγετε και όλα τα προϊόντα? Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε μια εταιρεία που πατάμε, πάμε βήμα-βήμα, θέλουμε πρώτα να δούμε την ελληνική αγορά, αλλά δεν λέμε όχι σε κάποια εξαγωγή, εννοείται. Απλά θέλουμε πρώτα να δούμε πώς θα πάει στην ελληνική αγορά και σιγά-σιγά θα... Επεκταθεί. Μακάρι να έχει επεκταθεί. Θεωρείτε ότι οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει να αναζητάνε την ποιότητα παρά την οικονομική κρίση που βλέπουμε να υπάρχει? Ναι, οι καταναλωτές πιστεύω ότι αναζητούν την ποιότητα παρόλη την κρίση που υπάρχει. Είναι αρκετά απαιτητική και αυτό πιστεύω ότι το πετύχαμε με τη δική μας σειρά, τηλεπαιτείτε ζενέ. Δημιουργήσαμε ένα premium προϊόν σε πολύ καλή τιμή και πολύ και κορυφαία ποιότητα. Ήταν δύσκολη η αρχή? Γιατί για τα αυγά έχετε μία παράδοση ετών. Τα δημητριακά ήταν κάτι καινούργιο για τη Ζακύρης Family. Ήταν δύσκολο? Η αλήθεια είναι ότι τα αυγά βοηθούν τα δημητριακά. Στην ουσία βοηθηθήκαμε αρκετά από τα αυγά. Αλλά κάθε αρχή και δύσκολη που λένε, εννοείται είναι δύσκολα η αρχή, αλλά ελπίζω, βλέπω και χαίρομαι την ανταπόκριση του κόσμου. Η συσκευασία γίνεται σε δικές σας εγκαταστάσεις? Συσκευασία, συσκευάζονται και έρχονται κατευθείαν ως πρώτο στάδιο. Μετέπειτα, αν δούμε ότι προχωράει θετικά, θα επεκταθούμε και στη συσκευασία. Αφήνουμε την κάθε καλλιέργεια που έχουμε, δεν χρησιμοποιούμε τίποτα πέρα από το φυσικό τρόπο που μπορεί να είναι μια λίπανση με κοπριά, μια λίπανση με διάφορα βότανα που θα είναι και κάποιες ασθένειες που θα είναι σε μικρό βαθμό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να διαχειριζόμαστε μια σειρά από παλιές παραδοσιακές ποικιλίες, τις μοιραζόμαστε, αυτή είναι και η φιλοσοφία της ομάδας για να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε. Μαζεύουν κάστανα, βλέπουμε μανιτάρια, βλέπουμε βατόμουρα, βλέπουμε άγριες φράουλες και είναι σημαντικό, παίρνουν εμπειρίες και πολλά από αυτά ξαναέρχονται στο βουνό. Η γόνιμη ελληνική γη, η αξία της κτηνοτροφίας. Οι φυσικοί πόροι και οι απεριόριστες δυνατότητές τους. Η σοφία της γνώσης για όλες τις σύγχρονες καλλιέργειες στη Farmer Expo Ελλάς. 18 έως 20 Οκτωβρίου 2014 στο ΜΕΚ Παιανίας. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και γίνε μέρος της επιτυχίας. Farmer Expo Ελλάς. Μαζί καλλιεργούμε το μέλλον. Η Ελλάδα πάει Λονδίνο. Μια ιστορική συνάντηση των ελληνικών επιχειρήσεων με επιλεγμένους επαγγελματίες του εξωτερικού και πλήθος κόσμου. Δηλώστε τώρα συμμετοχή. Διοργάνωση έκθεσης Greek Agora Expo.